Οι ρωσικέ δυνάμει δεν έχουν εγκαταλείψει το στόχο του να καταλάβουν το Κίεβο, παρά του ισχυρισμού του Κρεμλίνου ότι θα επικεντρωθούν στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτή είναι η τελευταία αξιολόγηση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου. Προσθέτει ότι ο ρωσικό στρατό πιθανότατα έχει ήδη αναπτύξει το μεγαλύτερο μέρο των εφεδριών του στην Ουκρανία. Α δούμε λοιπόν πού βρίσκονται. Με κόκκινο μπορείτε να δείτε τα εδάφη τη Ουκρανία που ελέγχονται από τι ρωσικέ δυνάμει, προερχόμενε από το βορρά, την Ανατολή και τον νότο τη χώρα. Με μπλε, εδώ, κοντά στο Μικολάιβ και γύρω από την πρωτεύουσα Κίεβο, αυτέ είναι οι περιοχέ τι οποίε διεκδικεί η Ουκρανική Αντεπίθεση, που βοήθησε τα Ουκρανικά στρατεύματα να ανακτήσουν τον έλεγχο του Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο. Η πράσινη κύκλη πάνω στο χάρτη είναι τα σημεία που εξελίσσονται έντονε μάχε τι τελευταίε 24 ώρε. Το πρωί τη Τρίτη σημειώθηκε επίθεση στο γραφείο τη Περιφερειακή Διοίκηση στην πόλη Μικολάιβ τη Νότια Ουκρανία. Ο κυβερνήτης Βιτάλη Κιμ δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει μια ανοιχτή τρύπα σε ένα ψηλό κτίριο. Είπε ότι συνέβη ακριβώς πριν από τις 9 το πρωί, όταν οι άνθρωποι προσέρχονταν στη δουλειά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, Σημαίνει ότι οι κατακτητέ άλλαξαν γνώμη και δεν θα προχωρήσουν στο μικρό live. Γιατί στην κλασική προσέγγιση, αν θε να καταλάβει κάτι, χρειάζεσαι ένα κέντρο ελέγχου τη περιοχή με όλε τι ενσύρματε συνδέσει, τα δίκτυα, τη διαχείριση και την επικοινωνία. Κατάλαβαν ότι δεν θα έπαιρναν το μικρό live με τίποτα. Αποφασίζουν να στείλουν ένα μήνυμα σε μένα και σε όλου μα. Λοιπόν, το μήνυμα πέρασε. Ευχαριστώ, το παραλάβαμε. Βγάλαμε συμπεράσματα. Θα αντιδράσουμε ανάλογα. Το Μικολάιβ είναι μια πόλη και λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα με πληθυσμό περίπου 500.000. Είναι ένας πολύ σημαντικός κόμβος ναυπηγικής και είναι μια πόλη κλειδί στο δρόμο από τη Χερσόνα προς την Οδυσσό.